Η καρδιά χτυπά πάνω από 100.000 φορές την ημέρα. Κάθε φορά που χτυπά, διώχνει μία ποσότητα αίματος στις αρτηρίες. Αυτή η ποσότητα αίματος αυξάνει την πίεση μέσα στις αρτηρίες. Μεταξύ δύο χτύπων, η καρδιά ξεκουράζεται και γεμίζει με αίμα. Έτσι, η αρτηριακή πίεση εκφράζεται με δύο αριθμούς. Ο πρώτος αριθμός είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο τείχομα των αρτηριών, καθώς φεύγει από την καρδιά, και ονομάζεται συστολική πίεση ή μεγάλη. Ενώ ο δεύτερος αριθμός είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τειχώματα των αρτηριών όταν η καρδιά ξεκουράζεται και ονομάζεται διαστολική πίεση ή μικρή. Οι μονάδες μέτρησης της πίεσης είναι τα χιλιοστά της στήλης υδραρκείρου. Η ιδανική αρτηριακή πίεση σε υγιείς ενήλικες είναι κάτω από 120 για τη συστολική και κάτω από 80 για τη διαστολική. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρτηριακή πίεση δεν παραμένει σταθερή για όλο το 24ωρο. Γι' αυτό η διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης πρέπει να βασίζεται σε πολλαπλές μετρήσεις. Η υψηλή αρτηριακή πίεση, γνωστή και ως υπέρταση, είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου, τόσο για καρδιακές προσβολές, όσο και για εγκεφαλικά. Μια ένδειξη αρτηριακής πίεσης 140 με 90 ή μεγαλύτερη θεωρείται υψηλή αρτηριακή πίεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλεί αξιοσημείωτα συμπτώματα και έτσι ονομάζεται σιωπηλός δολοφόνος. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC, η υπέρταση επηρεάζει έναν στους τρεις ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην υψηλή αρτηριακή πίεση, όπως η ηλικία, η γενετική, το στρες, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η υπερβολική πρόσληψη αλατιού. Με τη διαχείριση και τον έλεγχο του παράγοντα κινδύνου, μπορείτε να διατηρήσετε την αρτηριακή σας πίεση υπό έλεγχο. Επίσης, τρώτε μια υγιεινή διατροφή με τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά και χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά για να βοηθήσετε στον έλεγχο του προβλήματος. Το λεμόνι, ένα δημοφιλές εσπεριδοειδές, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η αντιοξειδωτική του βιταμίνη C βοηθά στην εξουδετέρωση των βλαβερών επιπτώσεων των ελεύθερων ριζών. Αυτό με τη σειρά του βοηθά στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, μειώνει την υψηλή χοληστερόλη και βελτιώνει τη συνολική υγεία της καρδιάς. Επιπλέον, τα λεμόνια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο που βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τις επιδράσεις του νατρίου. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2014, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Nutrition and Metabolism, η τακτική κατανάλωση λεμονιού και το περπάτημα έχουν αποτελέσματα στη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Πίνετε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με το χυμό από μισό λεμόνι που προστίθεται σε αυτό κάθε πρωί με άδειο στομάχι. Για καλύτερα αποτελέσματα, μην προσθέτετε αλάτι ή ζάχαρη. Για το λεμόνι υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το σκόρδο προσφέρει ωφέλη στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Βοηθά στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγκείων, διεγείροντας την παραγωγή μονοξιδίου του αζότου, το οποίο με τη σειρά του μειώνει την αρτηριακή πίεση, ειδικά τη συστολική αρτηριακή πίεση. Μία μελέτη του 2008 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Cardiovascular Disorders υποδηλώνει ότι τα σκευάσματα σκόρδου είναι ανώτερα από το εικονικό φάρμακο στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με υπέρταση. Το σκόρδο μπορεί ακόμη και να βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, στη μείωση της χοληστερόλης και στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων. Τρώτε 2-3 ομές σκελίδες σκόρδο καθημερινά με άδειο στομάχι, εφόσον το μπορείτε και το αντέχετε. Μπορείτε επίσης να πάρετε συμπληρώματα σκόρδου, αλλά μόνο αφού συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Τρώτε 1 με 2 μπανάνες την ημέρα για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση. Η υψηλή περιεκτικότητα της μπανάνας σε κάλιο βοηθά στη μείωση της επίδρασης του νατρίου, το οποίο με τη σειρά του ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση. Στην πραγματικότητα, η τακτική πρόσληψη τροφών πλούσιων σε κάλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και να αποτρέψει τις καρδιακές παθήσεις. Σύμφωνα με την ιατρική σχολή του Harvard, το κάλιο βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, χαλαρώνοντας τα τυχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Τα άτομα που πάσχουν από νεφρικά προβλήματα, ωστόσο, θα πρέπει να είναι προσεκτικά όταν αυξάνουν την πρόσληψη καλίου, καθώς μπορεί να τους κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Μην παραλείψετε να δείτε τα σχετικά με την μπανάνα βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε, όπως πάντα, κάτω από αυτό το βίντεο. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει αντιοξειδωτικά που ονομάζονται πολυφενόλες, τα οποία βοηθούν στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης και ακόμη προστατεύουν την LDL, κακή χοληστερόλη, από την οξείδωση. Επιπλέον, το ελαιόλαδο περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά οξέα που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2000, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of Internal Medicine, η χρήση έξτρα παρθένου ελαιολάδου μπορεί να μειώσει την ημερήσια απέτηση δοσολογίας αντιυπερτασικού φαρμάκου. Τρώτε μερικές κουταλιές της σούπας, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο την ημέρα. Και επειδή το ελαιόλαδο έχει κι άλλες πολλές χρήσεις, σας προτείνω να δείτε και αυτά τα 2 βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa. Οι ντομάτες περιέχουν λικοπένιο και άλλα καροτενοειδή με αντιοξειδωτική δράση που βοηθούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών, μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και μειώνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση. Σε μία μελέτη του 2011, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Maturitas, το λικοπένιο έδειξε σημαντική επίδραση στη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Επίσης, μία μελέτη του 2006, που δημοσιεύτηκε στο American Heart Journal, διαπίστωσε ότι η τακτική κατανάλωση 250 mg εκχυλίσματος ντομάτας βοήθησε στη μείωση τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Οι ντομάτες είναι επίσης πλούσιες σε κάλιο, που βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και απομακρύνει το νάτριο από το σώμα σας. Τρώτε 1 φλιτζάνι φρέσκια ντομάτα καθημερινά. Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή που ονομάζονται ανθοκιανίνες που βοηθούν στην πρόληψη της υπέρτασης. Επιπλέον, τα αντιοξειδωτικά σε αυτά τα μούρα βοηθούν στη βελτίωση και διατήρηση της ευκαμψίας των αρτηριών και έτσι βοηθούν στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2011, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Society for Nutrition, οι ανθοκιανίνες βοηθούν στον έλεγχο καθώς και στην πρόληψη της υπέρτασης στους ενήλικες. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2010 από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, η περιεκτικότητα σε νητρικά άλατα του χυμού παντζαριών βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Τα νητρικά άλατα στα παντζάρια μετατρέπονται σε νητρόδι και στη συνέχεια σε ένα αέριο που ονομάζεται μονοξίδιο του αζότου, το οποίο βοηθά στη διεύρυνση των αρτηριών και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Μπορεί ακόμη και να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού, καρδιακής προσβολής και άλλων καρδιαγγειακών προβλημάτων. Πίνετε 1 ποτήρι χυμό παντζαριών καθημερινά για να ρυθμίσετε την αρτηριακή σας πίεση. Μπορείτε ακόμη να συμπεριλάβετε παντζάρια στη σαλάτα ή τη σούπα σας.
Το σέλινο περιέχει ένα φυτοχημικό που ονομάζεται 3-νη βουτυλοφθαλίδιο, που χαλαρώνει τους ιστούς των τυχωμάτων των αρτηριών για να αυξήσει τη ροή του αίματος και να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, η περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και κάλιο του σέλινου βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Medicinal Food, τα εκχυλίσματα σπόρων σέλινου έχουν αντιυπερτασικές ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στη χρόνια θεραπεία της αυξημένης αρτηριακής πίεσης. Για να απολαύσετε αυτό το όφελος για την υγεία, προσθέστε το στη σαλάτα ή τη σούπα σας. Μπορείτε να τρώτε 4 κοτσάνια σέλινου καθημερινά. Δείτε επίσης άλλα 2 βίντεο για το σέλινο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από τούτο το βίντεο. Το φιλικό οξύ, το νητρικό, το κάλιο, το μαγνήσιο και τα αντιοξυδοτικά στο σπανάκι βοηθούν στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Μία μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Nitric Oxide Society υποδηλώνει ότι τα πλούσια σε νητρικά λαχανικά, όπως το σπανάκι, μπορούν να μειώσουν τη συστολική αρτηριακή πίεση και την πίεση του παλμού. Μπορούν ακόμη και να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή υγεία σε υγιείς άνδρες και γυναίκες. Οι πατάτες είναι πλούσιες σε φυτοχημικά που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, περιέχουν κάλιο και μαγνήσιο, 2 μέταλλα που καταπολεμούν την υπέρταση. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2011 από ερευνητές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου του Scranton στην Πενσιλβάνια, οι πατάτες, ειδικά οι μοβ πατάτες, συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με παχυσαρκία και υπέρταση. Μπορεί να μειώσει τόσο τη συστολική, όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Τρώτε ψητές ή βραστές πατάτες, ειδικά μοβ, χωρίς να προσθέσετε βούτυρο, μαργαρίνη ή κρέμα γάλακτος. Καλό είναι να παρακολουθείτε την πίεσή σας. Και στις μέρες μας, ο καθένας μπορεί να το κάνει μόνος του, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει στο φαρμακείο της γειτονιάς ή στο γιατρό. Μπορείτε με ένα πιεσόμετρο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπιτικό να παρακολουθείτε την αρτηριακή σας πίεση. Από την πλευρά μου, μπορώ να σας προτείνω το Blood Monitor. Το συγκεκριμένο υπεραυτόματο πιεσόμετρο μπράτσο με ελληνική εκφώνηση σας δείχνει ακριβή αποτελέσματα αρτηριακής πίεσης από το μπράτσο. Έχει μέτρηση μεγάλης και μικρής πίεσης και παλμών και ειδική ένδειξη για εντοπισμό αρρυθμίας. Αυτό το πιεσόμετρο διαθέτει όλα αυτά που απαιτούμε από ένα πιεσόμετρο. Το χαρακτηριστικό που το κάνει να ξεχωρίζει όμως από όλα τα υπόλοιπα είναι η απίστευτη ευκολία χρήσης του και η εκφώνηση όλων των αποτελεσμάτων, των μετρήσεων αλλά και του ιστορικού στη μνήμη στα ελληνικά. Είναι υπεραυτόματο, μιας και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φορέσετε την περιχειρίδα στο αριστερό σας μπράτσο, να χαλαρώσετε και απλά να πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνει μόνο του, ενώ ταυτόχρονα θα σας μιλάει. Έχει 2 τρόπους τροφοδοσίας, και με μπαταρίες αλλά και με καλώδιο και συνοδεύεται με την δική του θήκη μεταφοράς. Δίνει ακριβή αποτελέσματα αρτηριακής πίεσης, μεγάλης και μικρής αλλά και παλμών, και όπως είπα και πριν, με ειδική ένδειξη αν εντοπίσει αρρυθμίες. Κάτω από το βίντεο υπάρχει σχετικός σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και αν θελήσετε να το παραγγείλετε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa.
Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.